Λοιπόν, με την έναρξη της τουριστικής περίοδου, ήταν εδώ ο κύριος Παπανικολάου, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης. Δώσαμε τα κακώς κείμενα του τουρισμού και είπαμε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα τα ξαναπούμε. Το ρεπορτάζ αυτό μέσα από την εκπομπή, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, το www.newsacrete.gr, αλλά και την εφημερίδα, πραγματικά προκάλεσε αίσθηση. Σήμερα ο κύριος Παπανικολάου έχει έρθει με νέο υλικό για να αναδείξουμε, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε την Κρήτη, να αναδείξουμε και να βοηθήσουμε την πολιτεία να παρέμβει σε σημεία που καθημερινά επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες και πολλές φορές αυτή η αρνητική εικόνα μπορεί να μας δημιουργήσει μια εντελώς λάθος εικόνα στο εξωτερικό και να μας δυσφημίσει. Κύριε Παπανικολάου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ την πρόσκληση. Καλησπέρα. Κύριε Παπανικολάου, πραγματικά το ρεπορτάζ, θα το πω εγώ έτσι πολύ απλά, που μας δώσατε λίγο καιρό πριν μέσα από την εκπομπή και όπως μεταφέρθηκε και από τα υπόλοιπα μέσα του ομίλου, συζητήθηκε πολύ έντονα στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Από εκείνα τα δεδομένα, τα κακώς κείμενα, τις ανοιχτές πληγές, κάτι άλλαξε? Ναι, έχουν γίνει βελτιώσεις. Έχουν γίνει και μάλιστα η εκπομπή βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Έχει γίνει η τουαλέτα, οι κοινόχρηστες τουαλέτες στον Άγιο Νικόλαο. Mm-hmm. Λειτουργούν τώρα κανονικά. Μάλιστα. Οπότε αυτό έγινε. Αυτό το θέμα λύθηκε. Όσο αφορά τα θέματα κυκλοφορίας, δεν έγινε τίποτα. Απλώς προσπαθούμε να υπάρχει μια συνεννόηση και με την περιφέρεια και με τους Δήμους, ώστε κάτι να βρούμε λύση. Έχουν βελτιωθεί ορισμένα πράγματα όσο αφορά τα κλαδέματα δέντρων, το οποίο εσάς μπορεί να σας φαίνεται ασήμαντο, αλλά αν ένα λεωφορείο περνάει και καθώς περνάει, χτυπάει τα κλαδιά των δέντρων. Γινόμαστε ρεζίλοι. Σε αυτό ο Δήμος Χερσονήσου τουλάχιστον και η Εθνική Οδός από την περιφέρεια. Εδώ είναι η φωτογραφία. Α, είναι η τουαλέτα του Αγίου Νικολάου. Που αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ναι, μετά την προβολή στην εκπομπή. Ναι. Εδώ είναι η Ελούντα, το οποίο και αυτό βρέθηκε λύση. Εδώ είναι τα Χανιά, το οποίο δεν έχει βρεθεί λύση. Στη Νέα Χώρα. Ναι. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και με τον Αντιδήμαρχο και με τον Δήμαρχο που έχω προσπαθήσει να το βρούμε, δεν τον έχουμε βρει. Πήγα και στην περιφέρεια, στον κύριο Ναρωτάκη, και ζήτησα βοήθεια οικονομική. Να ρωτήσω κάτι, εδώ στην Νέα Χώρα υπάρχει αυτός ο χώρος ο οποίος είναι αναξιοποιητός και θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι πάρκινγκ? Ναι, αν βλέπετε εκεί πέρα είναι ήδη πάρκινγκ για επιβατικά. Mm-hmm. Λοιπόν, προσέξτε πώς επιβιβάζονται οι τουρίστες. Αν γίνει ολόκληρο το πλάνο, θα δείτε ότι περνάει ένα αυτοκίνητο δίπλα στους τουρίστες την ώρα που επιβιβάζονται. Είναι άκρος επικίνδυνο να γίνει ατύχημα. Να δείχνουμε μόνο τη φωτογραφία για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Εδώ μιλάμε για τη Νέα Χώρα, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές που δεν είναι από τα Χανιά. Το προηγούμενο. Είναι το συνδετήριο σημείο ανάμεσα στη Νέα Χώρα και το ενετικό λιμάνι των Χανίων. Όλοι οι τουρίστες που κατευθύνονται προς το Βενετσιάνικο λιμάνι και το Φυρκά περνάνε από την περιοχή αυτή, από το κολυμπητήριο. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει ένα ασφαλές σημείο αποβίβασης και επιβίβασης. Εδώ είναι η περιοχή Χερσονήσου, η οποία ορισμένες φορές περνάνε τα λεωφορεία με απόσταση 10 εκατοστών μεταξύ τους. Δεν υπάρχει ούτε πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει είναι καμιά πρόβλεψη. Είναι στην περιοχή του Ανισαρά εδώ. Ναι, είναι στην περιοχή του Ανισαρά. Mm-hmm. Κοιτάξτε πώς περνάνε. Το ένα λεωφορείο βγαίνει εντελώς εκτός δρόμου, καβαλάει το χώμα ώστε το να χωρέσει να περάσει το άλλο. Εκεί έχουμε ζητήσει με το Δήμο Χερσονήσου να κάνουμε μια σύσκεψη με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο και να δούμε ορισμένα πράγματα, αν μπορούμε να τα φτιάξουμε, ώστε να υπάρχει μια λύση. Ή να γίνει απαλωτρίωση κάποιου χώρου, ή κάποια κολονάκια να φύγουν, ή να γίνει κάποιος, δεν ξέρω, καλύτερος σχεδιασμός. Αυτό γίνομαστε ρεζίλοι καθημερινά. Και είναι και θέμα ασφαλείας, έτσι. Mm-hmm. Πρωτίστως. Κοιτάξτε πώς περνάνε τα λεωφορεία. Και ορισμένες φορές κάποια λεωφορεία πρέπει να κάνουν όπισθεν πάνω από 100 μέτρα ανάμεσα σε άλλα λεωφορεία, ανάμεσα σε αυτοκίνητα, ώστε να χωρέσουν να περάσουν. Είναι ο δρόμος που πηγαίνει προς τον Ανισερά. Μάλιστα. Και όποτε ακούει κάποιος ότι πάω προς τα εκεί, λέμε: ο χαμάν, πώς θα περάσω πάλι. Είναι η περιοχή που λέγεται Λιμανάκια, που πραγματικά. Κοιτάξτε. Και μέχρι πάνω τα μεγάλα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί, πραγματικά επειδή έχει τύχει να περάσω από το συγκεκριμένο σημείο, πρέπει να κάνεις ελιγμούς όταν συναντάς και μπρος και πίσω λεωφορείο τουριστικό. Ακριβώς. Τουλάχιστον υπάρχει πρόθεση από πλευρά τη. Εδώ υπάρχουν, προσέξτε, κάτι σκουπιδιών, υπάρχουν κάτι γουρούνες παρκαρισμένες στη μέση, οι οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι στη μέση του δρόμου. Λοιπόν, όλα αυτά λύνονται πολύ εύκολα. Αυτά τα θέματα. Έτσι. Α, εδώ υπάρχει το άλλο ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο πανέμορφο, το οποίο δεν έχει προβλέψει χώρο στάθμευσης. Το λεωφορείο υποχρεούται να παρκάρει στη μέση του δρόμου, ενώ υπάρχει κάτω από τις σημαίες χώρος, ο οποίος μπορεί να έχει προβλεφθεί, μπορούσε να έχει γίνει. Εδώ είναι ένα γράμμα το οποίο είχαμε στείλει στον. Δεν διαβάζω από εδώ, αλλά πρέπει να είναι στον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, που είχαμε ζητήσει μια σύσκεψη, την οποία έγινε. Και στον Δήμαρχο Χερσονήσου πάλι. Χερσονήσου, ναι. Είχαμε και στον Δήμο Χερσονήσου, ο οποίο είχαν μπει υπεύθυνοι μέσα στο τουριστικό λεωφορείο και μέσα από το τουριστικό λεωφορείο είχαν δει αυτά τα προβλήματα και τους τα είχαμε επισημάνει να δούνε πώς τα βλέπουν με τα μάτια των τουριστών. Προσέξτε, εδώ είναι μπροστά από τον Ανά Μπίτσι στον Γκραντ. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με σωλήνες.
Κοιτάξτε, το ένα λεωφορείο αριστερά έχει παρκάρει για να πάρει επιβάτες, προσπερνάει το άλλο λεωφορείο, δεν υπάρχει διάβαση πεζών, υπάρχει εντονότατο θέμα ασφάλειας. Είχαμε ζητήσει να μεταφερθεί και η στάση του περαστικού, η οποία είναι μπροστά στα νερά, σε ένα πιο ασφαλές σημείο. Δεν έγινε αυτό. Υπάρχουν είναι πάρα μόνιμο το πρόβλημα αυτό, δηλαδή, με τα νερά, ναι, κύριε Παπανικολάου? Ναι, ναι, καθημερινό. Πάλι εδώ είναι στην περιοχή του Χερσονήσου, στο Σίλβα Μάρις, Σίλβα Μπίκη απέναντι. Πάλι γουρούνες παρκαρισμένες στη μέση. Δεν υπάρχει χώρος αποβίβασης ή επιβίβασης των επισκεπτών. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κεντρικό δρόμο. Και υπάρχει σήμα απαγόρευσης στάθμευσης. Κύριε Παπανικολάου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Σοβαρότατο. Έχω περάσει πάρα πολλές φορές και πραγματικά μπορεί να εγκλωβιστείς και μια ώρα για να διασχίσεις το τουριστικό θέατρο. Είχαμε ζητήσει από τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο, εδώ είναι γνωστός, είχαμε ζητήσει να οριστούν θέσεις στάθμευσης, δεν έχει γίνει. Εδώ είναι γνωστός. Προσέξτε, είναι, μεγάλο κεφάλαιο όμως, είναι άναρχα παρκαρισμένα τα λεωφορεία στην βόρεια μεριά του πάρκινγκ, δηλαδή είναι με το πρόσωπο προς τα πάνω, προς τον εθνικό δρόμο, ενώ αυτά θα μπορούσαν να έχουν παρκάρει με το πρόσωπο προς τα δεξιά, όπως το βλέπουμε. Οπότε να χωράνε τριπλάσια λεωφορεία έτσι. Θέλει μια διαγράμμιση. Η διαγράμμιση πρέπει να γίνει, πρέπει να πάρουμε την άδεια της αρχαιολογίας. Αυτή είναι η πρότασή μας εμάς, ώστε να παρκάρουν τα λεωφορεία με τον ίδιο τρόπο όπως δεξιά και αριστερά. Οπότε έτσι είναι τακτοποιημένα τέλεια. Δίνουμε μια πολύ σωστή εικόνα σε περίπου 1 εκατομμύριο επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην Κρήτη. Και δεν δίνουμε μια εικόνα η οποία είναι του χάους. Ειδικά τις Πέμπτες που έρχονται κρουαζιρόπλια πάρα πολλά και τα λεωφορεία που έρχονται από τα ξενοδοχεία. Είναι ένα περίγραπτο χάος. Κύριε Παπανικολάου, να βάλουμε μια άνω τελεία για να πούμε, να σταθούμε λίγο στη Γνωσό. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και αυτές οι εικόνες οι απίστευτες που βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τις ουρές τις ατέλειωτες? Έχει βελτιωθεί, δεν έχει αποκατασταθεί, γιατί το θέμα είναι τεχνικό. Και από αρχής τα μηχανήματα τα οποία είχαν μπει δεν ήταν καλά μελετημένα. Δηλαδή το barcode το διαβάζουν δύσκολα ορισμένες φορές τα μηχανήματα εξαιτίας του ήλιου, γιατί το φως πέφτει και το δυσκολεύει. Συν τα μηχανήματα αυτά θα μπορούσαν να μπουν μηχανήματα σαν αυτά που έχει ο ηλεκτρικός στην Αθήνα, τα οποία τα βάζει στη μια μεριά και πετάει το μηχάνημα από την άλλη μεριά το εστίριο ακυρωμένο, τα οποία εκεί έγινε μάλλον λάθος επιλογή από το Υπουργείο. Άρα θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Δεν ξέρω αν μπορεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα να βελτιωθεί η κατάσταση. Ίσως κάτι μπορεί να γίνει. Μίλησα και με τον αρχιφύλακα και σήμερα. Υπάρχουν ίσως δυνατότητες του χρόνου να γίνει κάποιες βελτιώσεις. Για φέτος πάντως το βλέπω δύσκολο. Στη Σπιναλόγκα, και νομίζω ότι εν συνεχεία θα δούμε κάποιες φωτογραφίες από τη Σπιναλόγκα, έχουν αποκατασταθεί τα θέματα. Έβλεπα μια φωτογραφία το μεσημέρι, νομίζω θα τη δούμε σε πολύ λίγο. Εδώ είναι γνωστός πώς πρέπει να είναι παρκαρισμένα τα λεωφορεία. Εδώ είναι ο, ο άναρχος τρόπος που λέγαμε πριν. Και εδώ είναι μια εικόνα το τι γίνεται κάθε Πέμπτη στην Γνωσό. Και αυτό είναι ένα κομμάτι μόνο γιατί. Εδώ έχω τον σωστό και το λάθος τρόπο στάθμευσης, το οποίο είχαμε δείξει, αλλά πρέπει να ξαναδούμε τους αρχαιολόγους. Εδώ πέρα είμαστε στην Γνωσό. Εδώ είναι στην Γνωσό. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει τίποτα και το αστικό λεωφορείο παρκάρει σε λάθος σημείο. Προσέξτε, η αποβίβαση και επιβίβαση των επισκεπτών πώς γίνεται όταν είναι ο άναρχος τρόπος που λέγαμε πριν. Δηλαδή, βλέπετε το φόβο στους επισκέπτες, οι οποίοι δεν υπάρχει. Από τη μια μεριά βλέπετε πόσο ωραία είναι τακτοποιημένα. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και τη δυναμική της Γνωσού. Ότι είναι 1 εκατομμύριο από επισκέπτες. Από 800.000 μέχρι 1 εκατομμύριο επισκέπτες το χρόνο. Προσέξτε πώς περνάει ο κόσμος μπροστά από το πεζοδρόμιο, το οποίο δεν φτάνει. Εδώ είναι η φωτογραφία που με λίγα μποφόρ πρέπει να περάσουν οι τουρίστες μέσα από αυτή την προβλήτα για να επιβαστούν στο πλοίο να γυρίσουν στην πλάκα. Ακριβώς. Και αν εδώ δεν φαίνεται το κούνημα των πλοίων, ο οποίο ορισμένες φορές κατεβαίνουν οι υπεύθυνοι είναι των πλοίων. Είναι πολύ ρεαλιστική και τους ανεβάζουν ένα-ένα. Φαίνονται τα κύματα, φαίνονται τα. Ακριβώς. Όταν έχει καιρό, ο οποίο είναι νότιος ή νότιο-ανατολικός, υπάρχει εντονότατο πρόβλημα. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια μελέτη, η οποία να γίνει μια σωστή καινούρια μελέτη, πώς θα μπορούν να δένουν τα πλοία. Το κυνηγάμε 3 χρόνια αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα. Απάντηση τουλάχιστον υπάρχει. Έχει γίνει μια πρώτη μελέτη από την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Είχα ζητήσει να γίνει μια μελέτη όλους τους φορείς μαζί, ώστε να είναι και οι καπετάνοι των πλοίων να πούν και αυτή τη δικιά τους πρακτική γνώμη που το ζουν καθημερινά το θέμα. Είχα μιλήσει με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εκεί πέρα. Δεν ήταν ο Δήμαρχος παρόλο που τον είχαμε καλέσει τότε. Δεν έχει βρεθεί λύση. Προσέξτε τον κόσμο ο οποίος έρχεται στην Σπιναλόγκα. Είναι 250.000 επισκέπτες στην Σπιναλόγκα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο δεύτερος επισκεψιμότητα μετά την Γνωσό σε επίπεδο Κρήτης. Ακριβώς. Εδώ είναι ο Σταυρός, ο οποίος ήταν από την έκθεση του Τσόκλη, ο οποίος είχε γίνει πέρυσι. Έχει κατέβει ο Σταυρός, ο οποίος μάλιστα όταν είχε στερεωθεί, είχε κάνει και μια ελαφριά ζημιά στο νότιο κομμάτι της Σπιναλόγκας. Από ό,τι ξέρω, οι αρχαιολόγοι είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί ο Σταυρός όταν έληξε η έκθεση. Δεν απομακρύνθηκε και έχει μείνει εκεί πέρα σκεπασμένος με ένα σάβανο. Ο οποίος είναι κυπηγίνος γιατί έχει κομμάτια καθρέφτη στην άκρη. Πρέπει να βρεθεί λύση, ποιος θα τον πάρει.
Εδώ είναι ορισμένες ανασκαφές οι οποίες έχουν γίνει. Είχαμε ζητήσει να μπει μια περίφραξη, κάτι να το προστατεύει, δεν έχει γίνει. Πάλι ο Σταυρός, πάλι η γωνία. Πάντως, κύριε. Α, εδώ είναι η αποβάθρα. Η αποβάθρα. Προσέξτε ότι είναι σπασμένη από τα κύματα. Τα καράβια δένουν και μάλιστα το αριστερό καράβι έχει βρει κάτω στην άμμο και πρέπει να βάζει με τις μηχανές μπροστά να σπρώχνει την άμμο ώστε να μπορεί να πλησιάσει. Μίλησα σήμερα με τον αντιδήμαρχο τον Νικολάου, τον οποίος είναι υπεύθυνος για το λιμενικό ταμείο τώρα, και μου είπε ότι χθες το βράδυ πήραν απόφαση να γίνει εκβάθυνση αυτού του κομματιού. Μάλιστα. Αλλά μόνο εκβάθυνση και όχι μελέτη για την προβλήτα. Λοιπόν, είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Οφείλουμε να το πούμε, γιατί μέσα από αυτήν την εκπομπή είχαμε κάνει ρεπορτάζ και μετά υπήρξε άμεσα παρέμβαση. Στο θέμα του αεροδρομίου, στο Ηράκλειο, στην Ικάρου, εκεί που πάρκαρε ο καθένας όπως ήθελε, μετά τα κολονάκια έχει αποκατασταθεί ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, όχι όμως και η στάθμευση των τουριστικών πούλμαν. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ναι, εκεί θέλει μια εδώ ολόκληρη. Βλέπουμε. Μπράβο. Εκεί θέλει μια ξανά σύσκεψη μαζί με τους οδηγούς λεωφορείων, ώστε να δούνε πώς θα γίνει μια σωστή εκεί πέρα προβολή. Γιατί και εκεί πέρα πάλι ορισμένες φορές δεν φτάνει ο χώρος. Να βλέπουμε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Πραγματικά χαμός. Ναι, αυτό το βίντεο το έχουν τραβήξει οι οδηγοί και μας το έχουν δώσει, ώστε να το προβάλλετε αυτό, γιατί υπάρχει εντονότατο πρόβλημα. Ορισμένες φορές φορτώνουν μέχρι και τα φανάρια και μέχρι έξω από τα φανάρια στον δρόμο προς την Εθνική. Εκεί θέλει μια πολύ καλύτερη σχεδίαση από τον αερολιμενάρχη, ώστε να μην δίνουμε κακή εικόνα. Και υπάρχει πάλι και το έντονο θέμα ασφάλειας. Δεν μπορεί ο κόσμος να περνάει να φορτώνει την ώρα που είναι η δεξιά μεριά του λεωφορείου στα φανάρια μπροστά. Να υπάρχει ευχαριστήσουμε πρόβλημα και τους οδηγούς των τουριστικών πούλμαν που μας παραχώρησαν το υλικό αυτό. Ναι, αυτό είναι από το Σωματείο των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων. Μάλιστα. Και είναι και αυτή πολύ ενεργό σωματείο. Δυστυχώς κάτι έτυχε τελευταία στιγμή με την υπηρεσία, δεν πρόλαβε να έρθει ένας από το σωματείο. Τουλάχιστον δημοσιοποιούν το πρόβλημα. Ακριβώς. Είναι βέβαια γνωστό το πρόβλημα, μακάρι να γίνει κάτι. Κύριε Παπα-Νικολάου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Νομίζω ότι καταφέραμε να δώσουμε το στίγμα κάποιων θεμάτων που πρέπει να φτιαχτούν. Είναι θετικό ότι τουλάχιστον την προηγούμενη φορά είχαμε δούμε λιγότερο κραυγαλαίες περιπτώσεις σε σχέση με την πρώτη φορά και αυτό είναι σημαντικό. Ήθελα να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες της Ελούντας, κάτι που ήθελα να το πω. Γιατί ήδη οι επαγγελματίες Ελούντας συνεισφέραν χρηματικά ώστε να στρωθεί το πάρκινγκ της Ελούντας. Όχι το κράτος, οι επαγγελματίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.